Προσέξτε, η ψήφος πρέπει να έχει αποτύπωμα σε αυτή την Κυριακή. Και ακριβώς επειδή πρέπει να έχει αποτύπωμα, το μόνο ουσιαστικό αποτύπωμα το οποίο μπορεί να έχει είναι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η οποία μπορεί την επόμενη μέρα να κάνει πράξη όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα. Όχι με μια οριακή πλειοψηφία, με μια άνετη πλειοψηφία. Και επειδή ακούω την αντιπολίτευση να λέει συχνά ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία είναι ασίδωτη Νέα Δημοκρατία, τους απαντώ ότι κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός με την ψήφο του καθορίζει τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και όσο πιο ισχυρή η εντολή που μας δώσετε, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη που εναποθέτεται στους ώμους μας. Τόσο μεγαλύτερη η δικιά μου υποχρέωση αλλά και όλων των συνεργατών μας, των επόμενων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, να δουλέψουμε πιο σκληρά. Μπορούμε να κοιτάμε πάντα ψηλά, αλλά τα πόδια μας πρέπει να είναι καλά γιωμένα στη γη. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ καμία έκφραση αλαζονίας έπαρσης. 25 ψηφίζουμε, 26 σηκώνουμε τα μανίκια και αρχίζουμε και δουλεύουμε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Μας χαίρετε πια. Μας χαίρετε. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Γνωρίζετε ότι μπορούμε αξιόπιστα να κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε. Ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν είχε ακριβώς να κάνει με το γεγονός ότι αυτά που σας είπα το 19 τα έκανα πράξη. Σας είχα πει ότι θα μειώσω τους μισθούς, μείωσα τους μισθούς. Τους φόρους, μείωσα τους φόρους. Σας είχα πει ότι θα αυξήσω τις θέσεις εργασίας, αύξησα τις θέσεις εργασίας. Σας είχα πει ότι θα προστατεύσω τα σύνορα και προστάτευσα τα σύνορα. Σας είχα πει ότι θα ενισχύσω τις ένοπλες δυνάμεις. Ενίσχυσα τις ένοπλες δυνάμεις και η μείωση των φόρων. Η μείωση των φόρων θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί η μείωση των φόρων. Εμείς την κάναμε πράξη. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πώς να μειώνουμε φόρους και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε ότι τα δημόσια οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά έχουν μία βασική προϋπόθεση και αυτή είναι ότι το βράδυ της 25ης Ιουνίου θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής. Αυτή θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό σας ζητώ να δώσουμε μαζί αυτό τον αγώνα. Μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας στη Χαλκιδική. Πάμε να βγάλουμε δύο. Πάμε να βγάλουμε δεύτερη έδρα στη Χαλκιδική. Οπότε έχουμε στόχο τον οποίο να εστιαστούμε και με το καλό κύριε Δήμαρχε να επιστρέψω εδώ πέρα στη συμφωνία την οποία τόσο αγαπώ ως εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για να συνεχίσουμε τη δουλειά την οποία ξεκινήσαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα.